Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι μουδιασμένες από τις απερίσκεπτες και ανεύθυνες κινήσεις ενός Προέδρου που δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά επικοινωνιακούς τρόπους για να σώσει την επανεκλογή του. It's just disheartening to say, you know, it's not a big deal, don't worry about it, because people should worry about it. Despite what the president says, unless we do the things that we need to do, like wear masks, like distance, the opposite of what the president tells us, it'll continue to kill Americans. Ακόμα και ο ίδιος ο σύμβουλος του Τραμπ, λοιμοξιολόγος Άντονι Φάουτσι, ρίχνει τα βέλη του στον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας πως τα κρούσματα στο Λευκό Οίκο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. What you saw there in the White House, I don't know if you saw the sometime that picture from above of everybody crowded together with no masks. Λαύρος κατά του Τραμπ ήταν και η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μισελ Ομπάμα. But right now, the president and his allies are trying to tap into that frustration and distract from his breathtaking failures by giving folks someone to blame other than them. Ο γιατρός του Τραμπ δηλώνει ότι ήδη από χθες ο πρόεδρος είναι χωρίς συμπτώματα και πως οι δείκτες του οξυγόνου του είναι σταθερά υψηλοί. Ο ίδιος ο Τραμπ επιμένει να προχωρήσει κανονικά με το δεύτερο debate απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, που είναι προγραμματισμένο για τις 15 του μηνός. I think if he still has COVID, we shouldn't have a debate. By the way, I think we're going to have to follow very strict guidelines. Too many people have been infected. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν με ανυπομονησία το απόψινό debate των υποψήφιων αντιπροέδρων. Ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Πένς και η Δημοκρατική Καμάλα Χάρις θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, κρατώντας αποστάσεις και με πλέξιγκλας ανάμεσά τους.